Αν θέλετε να απολαύσετε ωραιότητα τους θαλάσσιους βυθούς, η λύση είναι μία επίσκεψη στην Αλόνους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι γύρω από αυτό το νησί ιδρύθηκε το θαλάσσιο πάρκο για την προστασία της θαλάσσιας φώκιας Μονάχους Μονάχους, που βρίσκει καταφύγιο στις αμέτρητες θαλάσσιες σπηλιές του νησιού και στα γύρω νησάκια. Η Αλόνισσος αποτελεί σε έκταση το τρίτο νησί των Σποράδων, μετά τη Σκύρο και τη Σκόπελο. Έχει έκταση 64 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό γύρω στους 2.000 κατοίκους. Το νησί εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τους κάτασπρους βράχους και τις κόκκινες δραυδώσεις αποτέλεσμα των γεωλογικών μεταβολών που γαρνίρονται από συστάδες πεύκων που ακουμπούν μέχρι τη θάλασσα. Αυτό το διαπιστώνει κανείς μόλις φτάσει στο Πατητήρι, το λιμάνι του νησιού, ή όταν επισκεφθεί το επίσης παραθαλάσσιο χωριό Βότσι. Το νησί πρωτοκατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Σημαντική ήταν η αρχαία πόλη Οίκος, η θέση της οποίας λέγεται ότι ήταν εκεί που βρίσκεται σήμερα το Κοκκινόκαστρο. Εικάζεται ότι το νησί ήταν ενωμένο με το γειτονικό νησάκι Κυραπαναγιά ή πιθανότερα και με το νησάκι Ψαθούρα, όπου υπάρχουν ερείπια αρχαίας πόλης στο βυθό της θάλασσας. Για την κατοχή του νησιού τον 4ο π.Χ. αιώνα υπήρξαν πολλές προστριβές μεταξύ Αθήνας και του Φιλίππου της Μακεδονίας. Το 2ο αιώνα καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους και ακολούθησαν οι Βυζαντινοί μέχρι το 1207, όπου ήρθαν οι Βενετοί με τους Γκίζα. Οι Τούρκοι με τον άβαρχο Μπαρμαρόσα την κυρίευσαν το 1538 για να ενωθεί με την Ελλάδα το 1830. Είναι κατάφυτο από πεύκα μόνο στο 1/3 του και ιδιαίτερα στην νότια του πλευρά. Στα άλλα του σημεία στο παρελθόν έχει υποφέρει από πυρκαγιές και περιβάλλεται από βαλανιδιές και θάμνους. Το οδικό δίκτυο είναι αρκετά ικανοποιητικό. Η ασφαλτόστρωσή του καλύπτει πάνω από 40 χιλιόμετρα, ενώ και οι χωματόδρομοι είναι βαθύ και σε καλή κατάσταση. Έτσι, σε συνδυασμό και με τα μικρά σκάφη,
Μπορείς να επισκεφθείς κάθε γωνιά του νησιού και να απολαύσεις ξεγνιασιά και μπάνιο. Προσοχή όμως στους επιτίδιους που βάλθηκαν να πλουτίσουν σε βάρος ανύποπτων πολιτών με σκάφη τύπου γοργόνα και υπερβολικά κόμιστρα. Η οδική συγκοινωνία είναι το αδύνατο σημείο της Σαλονίσου. Υπάρχει ένα μικρό λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο ανά μία ώρα πατητήρι Παλαιά Αλόνισσος και ενδιάμεσα πηγαίνει δύο φορές την ημέρα στη στενή βάλα. Όμως στο νησί υπάρχουν και οργανωμένα μονοπάτια που καλύπτουν αρκετά χιλιόμετρα για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Όπως η διαδρομή πατητήρι Παλαιά Αλόνισσος που είναι γύρω στα 1700 μέτρα. Διαδρομή που περιέχει και καλτερίμι αλλά και χωματόχρωμο.